βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα, όπου οι ιώσεις θερίζουν. Ο ιδιοκτήτης κεντρικού καταστήματος βιολογικών προϊόντων μας μιλά για το πώς τα βιολογικά προϊόντα μπορούν να μας βοηθήσουν όταν αρρωστήσουμε και ποια προϊόντα είναι αυτά. Τα βότανα από τα αρχαία χρόνια έχουν θεραπευτικές ιδιότητες. Εξάλλου και τα περισσότερα φάρμακα έχουν συστατικά από βότανα. Η πρόπολη είναι ένα από τα πιο ισχυρά αντιβιωτικά, ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά που μας χάρισε η φύση για την αντιμετώπιση των κρυολογημάτων. Μετά από αυτό ακολουθούν τα βότανα, όπως είναι το τσάι του βουνού. Το πιο κύριο έτσι, βοήθημα είναι η πρόπολη. Μετά έρχονται τα βότανα. Δηλαδή η πρόπολη είναι καθαρά για την γρήπη ό,τι καλύτερο υπάρχει. Στη συνέχεια υπάρχουν πάρα πολύ ωραία βότανα. Σε θεραπευτικά για την γρήπη είναι ο ζαμπούκος, μολόχα, εχινάτσια. Αυτά εδώ πέρα είναι καθαρά χειμωνιάτικα τσάγια για αντιμετώπιση της γρήπης, φυσική αντιμετώπιση της γρήπης. Πώς μπορούμε να κάνουμε τη χρήση τους, ας πούμε η πρόπολη που είπατε? Η πρόπολη διαλύεται σε νερό, σε μια ποσότητα νερού. Μπορούμε να την παίρνουμε και προληπτικά και μόνο η κατανάλωσή της, δηλαδή σαν βάμα, αποθεί τα μικρόβια και αντιμετωπίζεται σαν αντιβιωτικό περίπου, δηλαδή στο οργανισμό την βλέπει σαν αντιβιωτικό. Φλαμούρι του βουνού, πολύ μεγάλη ποικιλία σε τσάι του βουνού και βιολογικό τώρα πια. Εκτός από τα βότανα και τα μπαχαρικά έχουν τις δικές τους θεραπευτικές ιδιότητες. Συνεχίσαμε για θεραπευτικά βότανα, ότι και το μπαχαρικό έχει θεραπευτικές ιδιότητες, τις οποίες οι περισσότεροι δεν τις ξέρουμε. Τα πιο γνωστά όμως είναι τώρα στο μπαχαρικό. Παραδείγματος χάρη, έχουμε εδώ σπόρους από γλυκάνισο, από μαραθόσπορο. Ακόμα και τα πιπέρια σε μορφή τσαγιού βοηθούν πάρα πολύ. Η κανέλα, ας πούμε, και την πίεση, κατεβάζει την πίεση. Όλα τα μπαχαρικά έχουν, εκτός από την αίσθηση της τις γευσηγνωσίες που τις βάζουμε στα φαγητά, έχουν και θεραπευτικές ιδιότητες για διάφορες παθήσεις. Τα βιολογικά προϊόντα προέρχονται από καλλιέργειες όπου απαγορεύεται αυστηρά η χρήση κάθε χημικού φυτοφάρμακο λιπάσματος. Τα βιολογικά προϊόντα ουσιαστικά έχουν κάποιες προδιαγραφές και κάποιες πιστοποιήσεις ότι δεν υπάρχουν φάρμακα. Οι καλλιέργειες έχουν γίνει με κάποιους συγκεκριμένα στάνταρ. Ελεγχόμενες δηλαδή, είναι ελεγχόμενες καλλιέργειες. Τα βιολογικά. Θρεπτική αξία έχουν όλα τα τρόφιμα. Το ότι είναι βιολογικά, εντάξει, ξεχωρίζουν από τα συμβατικά. Το βιολογικό δεν έχει τα φάρμακα. Σίγουρα εμπιστεύεται μια μαμά καλύτερα για το παιδί της ένα βιολογικό προϊόν. Κατά τα άλλα, όλα τα τρόφιμα έχουν θρεπτικά συστατικά. Δηλαδή, ο μόνος διαχωρισμός είναι αυτός, ότι τα εμπιστευόμαστε λίγο περισσότερο, ας πούμε. Στα βιολογικά προϊόντα κατατάσσονται και κάποια νέα προϊόντα, όπως είναι τα ζυμαρικά με όσπρια. Έχει έρθει και μια μεγάλη ποικιλία από ζυμαρικά, ας πούμε, από όσπρια. Για αυτούς που θέλουν να αποφύγουν, ας πούμε, τα σιτηρά, το αλεύρι, τα συμβατικά, ας πούμε, αυτό που έχει κάνει μεγάλη εντύπωση τώρα τελευταία και το ζητάνε πολύ, είναι μακαρόνια από φακή. Από κόκκινη φακή, ναι, από... Ναι, ναι. Τα προτιμούν. Ιδιαίτερα μαμάδες που τα παιδιά τους δεν τρώνε, ας πούμε, το όσπρι.